Καλημέρα Ντόρα και Άκη. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούτε. Είμαστε στο Μαρούσι. Στην καρδιά του Αμαρουσίου. Και όσον αφορά αυτό που είπες Ντόρα πριν από λίγο, και όντως είδαμε τα εκχιονιστικά μηχανήματα να έχουν κατέβει από τα ορεινά που τα είχαμε συνηθίσει στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Τα συναντήσαμε κατά την διάρκεια που ερχόμασταν εδώ προς το Μαρούσι. Να σας πω πως μέρος της Λεωφόρου Κηφισίας ήταν καθαρό. Είδαμε τα εκχιονιστικά μηχανήματα αλλά και μηχανήματα από το Δήμο να ρίχνουν αλάτι και να προσπαθούν να κρατήσουν το δρόμο ανοιχτό. Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία Αμαρουσίου. Όπως μπορείτε να δείτε, όλα είναι ντυμένα στα λευκά. Εδώ στο βάθος, κάποιοι πολίτες, κάποια παιδιά βρήκαν την ευκαιρία, άδραξαν την ευκαιρία να έρθουν να παίξουν χιονοπόλεμο. Είναι καλή πλευρά του χιονιού. Να πούμε πως εδώ στο Μαρούσι δεν υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση μέχρι και αυτή την ώρα. Βλέπετε πως αρκετός είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μήνυμα και αν επιτρέπετε σήμερα με τον κωδικό 6 να βγουν έξω. Κάνουν σκι με κωδικό 6. Είχαμε συνηθίσει να βγαίνουν τις ηλιόλουσες μέρες. Βέβαια. Άθληση είναι. Απλώς είχαμε συνηθίσει το αντίθετο. Τώρα πες μας λίγο, Γεωργία. Στο βάθος, λίγος είναι ο κόσμος. Οι μετακινήσεις μέχρι να φτάσετε εκεί. Παρακαλώ. Πες μας λίγο στο δρόμο τι συναντήσατε και στα στενά και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Είχε αρκετό χιόνι. Προσπαθούν όμως, από ό,τι είδαμε, να κρατήσουν ανοιχτούς τους κεντρικούς δρόμους. Δηλαδή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Λεωφόρος Κηφισίας συνεχώς περνούσαν μηχανήματα. Όσον αφορά όμως τα στενά, Ντόρα και Άκη, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε αυτό πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Διότι έχουν γεμίσει χιόνι, υπάρχουν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και η δυσκολία είναι ότι το οδόστρωμα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 10 λεπτά περίπου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, η χιονόπτωση είναι πυκνή. Ρίχνει συνεχώς και συνεχώς. Στη συνέχεια σκεπάζει τα πάντα. Ναι. Όπως το έχει περιγράψει ακριβώς ο Κλήραγος, εξενίσετε παιδιά, ο Κλήραγος ο Μαρουσάκης από το πρωί μας είπε ότι σήμερα θα έχουμε εξίσου έντονα φαινόμενα και δεν έχει κορυφωθεί ακόμη. Περιμένουμε να τελειώσει η μέρα, να δούμε τι θα αφήσει πίσω της και από αύριο θα περιμένουμε τη βελτίωση.